με την περιπετειώδη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 25χρονου και ενός 27χρονου, οι οποίοι αποτελούν το πλήρωμα του δουλεμπορικού σκάφους, το οποίο αποβίβασε στις ακτές της Σιτίας μετανάστες, ολοκληρώθηκε η προανάκριση από τις λιμενικές αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι αναγνωρίστηκαν πλήρως από τους μετανάστες, οι οποίοι στις καταθέσεις τους υπέδειξαν τους δύο νεαρούς ως τα μέλη του πληρώματος του ιστιοφόρου, το οποίο έφτασε απαρατήρητο μέχρι τις ακτές της Σιτίας. Οι δύο δουλέμποροι είχαν διαχωριστεί από την υπόλοιπη ομάδα, ωστόσο αφού περιπλανήθηκαν στην περιοχή, έπεσαν κυριολεκτικά πάνω στον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, ο οποίος έσπευσε να ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα για τους υπόπτους. Παράλληλα, προσπάθησε να τους καθυστερήσει. Έτυχα στον κατάλληλο χώρο την κατάλληλη στιγμή. Λέει, περάσαν δύο άτομα κάτω. Λέω, τους είδα. Αυτομάτως δούλεψα, θα έλεγα, αστραπία, υπό την έννοια. Τι άτομα να είναι αυτά, γιατί τέτοια ώρα και γιατί αυτό το παρουσιαστικό τους. Και κριτικά κινήθηκα προς την κατεύθυνση τη δική τους, να δω πού πάνε και ποιος είναι ο σκοπός τους. Σταμάτησα σε ένα αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων, έβλεπα τον έναν με τον άλλον που κάτι λέγανε, σαν να ο ένας ρωτούσε τον άλλον. Εγώ λοιπόν, με μια έτσι ιδιαίτερη προσέγγιση, θα έλεγα προσεκτική, τους πλησίασα, για να φανεί ότι αν θέλουν κάποια βοήθεια να τους προσφέρω. Εγώ τους ρώτησα από πού είστε. Λέω, where are you from, από πού είστε, και μου απήντησαν και οι δύο Τούρκοι. Άρα λοιπόν εγώ μέσα μου αρχίζω τώρα και σκέφτομαι διάφορα. Η επιχείρηση για τη σύλληψή τους έγινε με κινηματογραφικό τρόπο, όπως περιγράφει ο κύριος Αϊλαμάκης. Όντως, χωρίς καμία αντίσταση, με ακολούθησαν, πήγαμε στην πλατεία του χωριού, στην εκκλησία, στα σκαλοπάτια. Λέω, σας παρακαλώ εδώ να καθίσουμε μαζί, αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε, θα πιούμε εδώ ένα καφέ. Εμείς τους προσφέραμε ένα καφέ, τους προσφέραμε νερό, τους πήραμε κρουασάν από το περίπτερο να φάνε ένα κρουασάν. Και μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά είχε έρθει το περιπολικό, τους παρέλαβαν οι αστυνομικοί. Και από εκεί πέρα, από ό,τι με ενημέρωσαν, θα πηγαίνανε στο λιμένα αρχείο για να συνεχίσει η δικογραφία κατ' εντολή του κ. Σαγγελέα. Η αποκάλυψη της αποβίβασης των μεταναστών έγινε όταν οι κάτοικοι της περιοχής τους εντόπισαν να περπατούν κατά μήκος της επαρχιακής οδού. Την ίδια ώρα, με την ολοκλήρωση της καταγραφής και ταυτοποίησης των μεταναστών που φιλοξενήθηκαν σε αίθουσα στο λιμάνι της Σιτίας, κινήθηκε η διαδικασία για τη μεταφορά τους σε κέντρο υποδοχής. Απόψε, οι μετανάστες προωθούνται με πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και από εκεί στο κέντρο υποδοχής της Μαλακάσας.